Και απόψε το βράδυ, με τη χάρη του Κυρίου, να μου επιτρέψετε να έλεγα μερικά λόγια τα οποία μπορούσαν να ωφελήσουν γενικά στην υπόθεση της σωτηρίας μας. Και θα ήθελα να αρχίσω ως εξής. Μας έχει απασχολήσει ποτέ γιατί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήλθε εις τον κόσμο? Γιατί κατέτος εορτές Χριστουγέννων? Γιατί κατέτος εορτή Ευαγγελισμού? Γιατί κατέτος εβδομάς Παθών? Σταυρώσεως, ταφής, αναστάσεως, αναλήψεως. Είναι απλώς για να δημιουργούνται εορτές που θα μας δίνετε μια ευκαιρία να βλεπόμαστε καλύτερα μεταξύ μας, να περιμένουμε τους γνωστούς μας ή να πηγαίνουμε στους γνωστούς μας, ή ακόμη για να έχουμε και κάποιο 13ο μισθό? Ποιος είναι ο σκοπός? Ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο ή να ο κόσμος πάει στον ουρανό? Εάν ο Χριστός δεν ήρθε το εις τον κόσμο, ο άνθρωπος δεν επήγαινε στον ουρανό. Εκείνο δε που είναι το δυστύχημα είναι ότι ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο και πάλι ο άνθρωπος δεν πηγαίνει στον ουρανό. Αυτό είναι το θέμα. Όσοι προσέξατε το πρωί σας στην εκκλησία και ακούσατε τι μας είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Χριστός ήρθε είναι την υιοθεσία να απολάβουμε, και όσοι διαβάζετε τα κείμενα της Εκκλησίας μας, την Αγία Γραφή, θα έχετε βρει ότι έγινε άνθρωπος ή να καταργήσει το φόβητρο του ανθρώπου. Ποιο είναι το φόβητρο του ανθρώπου, ξέρετε? Ο θάνατος. Γράφει μια επιστολή ο Παύλος με στις άλλες που έχει γράψει και στους πατριώτες τους Εβραίους, και του λέγει το εξής: «Επί τα παιδεία οι άνθρωποι και κοινώνει και σαρκός και αίματος ήσαν, λέει, από σάρκα και από αίμα, και αυτός παραπλησίως, όχι ακριβώς, για το Χριστός έγινε άνθρωπος, αλλά δεν έγινε άνθρωπος όπως γίνονται οι άνθρωποι από πατέρα και μητέρα. Γιατί σαν άνθρωπος είχε μητέρα, αλλά δεν είχε πατέρα. Και σαν Θεός είχε πατέρα, αλλά δεν είχε μητέρα. Γι' αυτό και λέγεται Υιός ανθρώπου, δεν λέγεται Υιός ανθρώπων. Εγώ έχω πατέρα και μητέρα, είμαι του Αθανασίου και της Ασίμος, εσύ είσαι του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας». Αυτός με έναν άλλον τρόπο έγινε άνθρωπος, για Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Παραπλησίως λοιπόν μετέσχεν των αυτών, έγινε και αυτός άνθρωπος. Είναι αδία του θανάτου του καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, που φοβέριζε τους ανθρώπους, του τέστη των διάβολων, και απαλλάξει αυτούς. Τα είναι γραμμένα, δεν είναι κρυμμένα, ώστε να πει ο άνθρωπος και πού είναι αυτά, πού τα έχουν κρύψει και δεν τα ξέρουμε εμείς, δεν θελήσαμε εμείς. Πολλά πράγματα μαθαίνουμε εμείς και σε ξένες γλώσσες γραμμένα και αλλού εφευρεμένα,
Εμείς έχουμε τη γλώσσα μας τη γραφή. Ο Θεός έστειλε το Μέγα Αλέξανδρο κάτω εκεί πολύ γρηγορότερα πριν έρθει ο Χριστός, να βρεθεί η ελληνική γλώσσα εκεί για να γραφεί η γραφή στη γλώσσα τη δικιά μας, όπου δίδει όλα τα νοήματα η ελληνική γλώσσα. Καμιά γλώσσα ανθρωπίνη δεν είναι δυνατή να δώσει τα νοήματα της γραφής στα υψηλά, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος, κατεξοχήν ο Έλλην, που είναι γραμμένη η γραφή στη γλώσσα του, να γνωρίζει το τι συμβαίνει γύρω του. Και είναι το μόνο βιβλίο το οποίο δεν διαβάζεται από τους ανθρώπους. Το μόνο βιβλίο που λείπει συστηματικώς από το σπίτι. Και αν υπάρχει, είναι νεφθαλήνη ρηγμένη επάνω του. Δεν ξέρουν πού υπάρχει. Υπάρχει γιατί πιθανόν να είναι κάποιο παιδί που το θέλει για το σχολείο του. Ούτε το παιδί διαβάζει τίποτα παραπέρα από εκείνο που του βάζουν σχολείο, ούτε οι γονείς άπτονται αυτού να δούνε τι λέει αυτό το πράγμα μέσα, αυτό το γράμμα του Θεού. Αν μας γράψει κάποιος από το εξωτερικό, το διαβάζουμε και ξανά το διαβάζουμε, και αν δεν ξέρουμε και τη γλώσσα, πάμε και πληρώνουμε σε κάποιον για να μάθουμε, να δούμε περί τίνους πρόκειται. Εδώ μας γράφει ο Θεός πώς έχει το θέμα και εμείς δεν θέλουμε να το μάθουμε. Εκεί εγκυται η τιμωρία μας. Σε αυτό το πλάνο επάνω, να μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Πολλοί άνθρωποι λένε δεν μπορούν. Η απάντηση είναι δεν θέλουν. Ο Χριστός έχει ταλανίσει τον άνθρωπο δύο φορές μέσα στη γραφή. Το ένα θα το βρείτε στον επικίδιο της Ιερουσαλήμ, που διαβάζεται τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ εδώ στα Ευαγγέλια. Και εσείς θα το βρείτε, αν θέλετε, έχετε Καινή Διαθήκη, στο 23ο κεφάλαιο, στα τελευταία εδάφια της Καινής σας Διαθήκης. Εκεί στέκεται από μακριά και βλέπει την Ιερουσαλήμ και λέγει «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ποσάκης», λέει, «θέλησα, επισυνάξε όσοι όρνης τα νοσία». Όπως η κλώσσα, λέει, μαζεύει τα πουλιά, έτσι, λέει, «ήθελα, πολλές φορές επεδίωξα να σας μαζέψω, αλλά ουκ ηθελήσατε», όχι «δεν μπορέσατε», «δεν ηθελήσατε να έρθείτε». Και γιατί πήρε παράδειγμα την γλώσσα, ξέρετε? Η γλώσσα κατά τους φυσιοδήφας ομιλεί σε 9 γλώσσες. Όταν είναι ήσυχα τα πράγματα, κλοκ, 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 περπατάει. Βρήκε τώρα ένα σκουλικάκι, άλλη γλώσσα. Βλέπετε, έρχονται αυτά και βρίσκουν το σκουλικάκι να φάνε. Ένα σιέραξε, παρουσιάστηκε, άλλη γλώσσα, και πάνε αυτά και κρύβονται. Σας μίλησα, λέει, σε πολλές φωνές. Σας μίλησα με το καλό. Σας έστειλα προφήτας. Σας έστειλα πράγματα, θάματα. Επέτρεψα μάχεραν. Επέτρεψα αιχμαλωσία κλπ. Δεν θελήσατε. Και είναι αλήθεια σήμερα. Όχι, ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ποια είναι η αμαρτία. Έχει πληροφορία μέσα του. Η συνείδησή του αμέσως του λέει ότι αυτό δεν είναι σωστό που κάνεις. Εν τούτης όμως αυτός δεν διορθώνει, αλλά κοιτάζει να τροποποιήσει και να κλείσει το στόμα της συνειδήσεως. Δεν ξέρει η μητέρα που σκοτώνει τα παιδιά της ότι αυτό δεν το κάνουν τα θηρία? Πώς δεν το ξέρει? Αλλά αναζητεί να βρει, να τροποποιήσει αυτό και να κλείσει το στόμα της συνειδήσεως. Δεν θέλει, λοιπόν, όχι δεν ξέρει. Η γάτα, άμα κάνει ζημιά, φάει τα ψάρια της νοικοκυράς, τη βλέπεις και είναι επιφυλακή. Μόλις δει την κυρά και έρχεται, φεύγει, γιατί ξέρει θα δουλέψει μάσα. Φεύγει η γάτα. Η γάτα καταλαβαίνει ότι έκαμε ζημιά. Και εμείς οι άνθρωποι δεν ξέρουμε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό και τι μας περιμένει? Δεν θέλουμε. Σε ένα δε άλλο μέρος, το οποίο αναφέρεται στον Ιωάννη αυτό, στο ε39, και κακώς ερμηνεύεται από ορισμένους, είναι το εξής. Σεις, του λέγει, ερευνάτε τας γραφάς,
τις βλέπεις όλη την ημέρα με το Ευαγγέλιο στο χέρι, όπως οι Προτεστάντες, όπως οι Εχοβίτες κλπ. Διότι δοκείτε, διότι νομίζετε ότι εν αυτές ζωήν αιώνιον έχειν. Ότι μέσα στις γραφές λέει υπάρχει αιώνιο ζωή. Δεν είναι η γραφή η αιώνιο ζωή. Και αυτές είναι λέγει εμαρτυρούσε περί εμού. Εγώ είμαι αιώνιο ζωή και ου θέλετε ελθύν προς με ή να ζωήν αιώνιον έχετε. Και δεν θέλετε να έρθείτε. Όχι δεν μπορείτε, δεν θέλετε να έρθείτε προς με ή να ζωήν αιώνιον έχει. Αυτές μιλάνε για μένα. Θα έρθείτε σε μένα. Τι πήρες μια γραφή και διάβασες. Τι ξέρει καλύτερα άνθρωπος τη γραφή από το διάβολο. Δεν την ξέρει κανένας. Και τούτη θα πάει στην κόλαση. Γιατί δεν πράττει, δεν δέχεται το Χριστό. Δεν κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Γι' αυτό λοιπόν λέγω ότι δεν θέλουμε εμείς να πράξουμε και γι' αυτό ακριβώς θα κατακριθούμε. Ο Θεός λοιπόν έγινε άνθρωπος, αγαπητοί μου μάθετε το αν δεν το ξέρετε, είναι ο άνθρωπος γίνει Θεός. Υπάρχει ένα δε. Κατέβει ο Θεός δια της Παναγίας και ήρθε στον κόσμο. Και ανεβαίνει ο κόσμος δια του Χριστού και πηγαίνει στο Θεό. Η κλίμαξ που κατέβηκε ο Χριστός στον κόσμο είναι η Θεοτόκος. Και η κλίμαξ που ανεβαίνει ο κόσμος στο Θεό και βρίσκει την πατρίδα του ξανά και τη θέση του στον Παράδεισο είναι ο Χριστός. Ουδής έρχεται εις τον Πατέρα φωνάζει η Γραφή. Ο ίδιος ο Χριστός ημίδιε μου. Δεν υπάρχει απ' έξω τρόπος. Δεν υπάρχει μονοπάτι. Δεν υπάρχει ατραπός. Δεν υπάρχει λεωφόρος που να μπορεί ο άνθρωπος να την πάρει να πάει στο Θεό. Θα περάσει από το Χριστό. Αυτός είναι το κλειδί. Αυτόν έδωσε δρόμο. Αυτός τον ξέρει το δρόμο. Αυτός ήρθε και δι' αυτού ο άνθρωπος θα πάει. Και άφησε όπως σας έλεγα χθες το βράδυ το πανδοχείο αυτό να έρχονται οι άνθρωποι εδώ και αν σαν άνθρωποι τραυματίζονται στο δρόμο με το σαπό το σατανά να υπουλώνονται τα τραύματά τους, να αλλάζουν τη φύση τους, να παίρνουν αίμα καινούριο από τον Χριστό, να φεύγει το αίμα το αδαμιαίο από τη φλέβα τους, να γίνονται από κοινοί άνθρωποι καινοί, να γίνονται από χωματένοι πνευματικοί, να γίνονται από άνθρωποι θεοί για να πηγαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών, διότι πρόκειται περί κληρονομίας βασιλείας και κατά συνέπεια η βασιλεία κληρονομείται από τα βασιλόπουλα. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Δεν ήρθε να βάλει σε σκοτούρες τις γυναίκες να ετοιμάσουν και να κάνουν τα μελομακάρουνα και να κάνουν τις δίπλες και να φτιάξουν. Δεν ήρθε να βάλει σε φασαρία τους χαρτοπαίχτες για να παίξουν και να χάσουν το μισθό τους και τον ιδρώτα του σπιτιού τους και το ψωμί των ανθρώπων. Δεν ήρθε για τέτοια πράγματα ο Χριστός στον κόσμο. Απέθανε αυτός για να ζήσουμε εμείς και μας έδωσε δρόμο για να ακολουθήσουμε. Αυτός είναι ο λόγος που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Και τι μας είπε, θα πει κανείς, όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο? Μας είπε να μετανοήσουμε. Έστειλε έναν γρηγορότερα προ αυτού, ο οποίος λέγεται Ιωάννης Πρόδρομος. Δράτω με τη ευκαιρία να σας πω ότι 4 πρόσωπα και ένα σύμβολο προέσχων ιστορία. Θα μου πείτε γιατί το λέτε έτσι. Για να σας δείξω ότι η υπόθεση του Χριστού και όλων των προσώπων περί των Χριστών που έπαιξαν τον ρόλο γύρω από τη σωτηρία του ανθρώπου ήσαν μέσα στο πρόγραμμα του Θεού και δεν αρχίζει η ζωή τους από την ημέρα που γεννηθήκανε. Κατά συνέπεια δεν είναι κοινά πρόσωπα. Όλων των μεγάλων, μα του Ναπολέοντος, μα του Κάιζερ, μα ξυγχρόνων του Στάλιν, ξερογοτίνους, αρχίζει από την ημέρα που θα γεννηθεί η ιστορία του και κλείνει την ημέρα του θανάτου του, ο φακελός του. Για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πνεύμα το Άγιον.
για την υπεραγίαν Θεοτόκον, δια των τίμιων πρόδρομων και δια των τίμιων σταυρών, προγνωρίζουμε από τότε που εδημιουργήθη ο κόσμος ότι κάποτε θα έρθουν επί σκηνής. Η προϊστορία των προσώπων αυτών τα κάνει φανταχτερά και άξια προσοχής. Πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, ξέρουμε πότε θα έρθει, πού θα έρθει και πώς θα έρθει. Ξέρουμε ότι θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ. Ξέρουμε ότι θα γεννηθεί εκ Παρθένου. Ξέρουμε ότι θα γεννηθεί 69-7 δεσημερών από τότε που θα δώσει εντολή. Δηλαδή 483 χρόνια για να ανακοδομηθεί ο ναός του Σολομώντος από την καταστροφή του Ναβουχοδονόσορος. Όταν ξέρω λοιπόν για έναν άνθρωπο πότε, πού και πώς θα έρθει, άνθρωπος είναι αυτός, κάτι παραπάνω είναι. Όταν ξέρω για το Πνεύμα το Άγιον και έχω τύπους περί του Πνεύματος του Αγίου, όταν έχω περί της Παναγίας, τολμώ να πω ίσους τύπους, εικόνες και προφητείες από τότε που υπάρχουν δύο άνθρωποι στον κόσμο και ο Σατανάς. Όταν έχω για τον τίμιο πρόδρομο, αυτός λέει είναι για τον οποίον έχει γράψει ο προφήτης, ιδού αποστέλω τον αγγελό μου προπροσώπους. Δεν σας κάνει αίσθηση που βλέπετε τον τίμιο πρόδρομο με φτερούγες? Τι είναι, άγγελος είναι? Άγγελος στη ουσία είναι άγγελος? Δεν είναι ο γιος του Ζαχαρία και της Μαρίας? Γιατί έχει φτερούγες? Είναι αγγελιοφόρος. Λόγω της διακονίας του λέγεται άγγελος. Και στάλει εδώ για να μας πει εμάς ότι έρχεται. Δεν είμαι εγώ, ο πίσω μου ερχόμενος, έμπροστέ μου γέγονε. Παρότι είναι μικρότερος 6 μήνες, είναι μεγαλύτερος μου από μένα. Είναι μικρότερος ως άνθρωπος, αλλά μεγαλύτερος ως Θεός, που εγώ δεν είμαι ικανός να του λύσω τον ημάντα των υποδημάτων του. Ο Τίμιος Σταυρός. Μέσα από τον Παράδεισο γίνεται συζήτηση περί του Τιμίου Ξύλου. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα είναι επίσημης, προς τι όλη αυτή η εργασία, η προεργασία? Άρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Εγώ έκανα τόσα πράγματα για να μπορέσω να τον δαχτυλοδεικτήσω αυτόν. Πρόσεξέ τον, διότι έξω αυτού δεν υπάρχει εκδοχή να σωθείς. Και οποιοδήποτε δρόμος δεν οδεύει για τον ουρανό, και εσύ μου φτιάχνεις τη θρησκεία τη δικιά σου, ε. Έστειλε λοιπόν τον πρόδρομον εδώ, να κηρύξει μετάνοια εις το λαό. Και δεν τον κράτησε μόνον εδώ, τον έστειλε και στον Άδη και κήρυξε μετάνοια ο πρόδρομος. Γιατί ο πρόδρομος ήταν κήρυξη μετανία στους ανθρώπους και στους εν τη φυλακή ευρισκομένους, τους ανθρώπους δηλαδή στον Άδη. Για τον Χριστός ήρθε εν σώματι εδώ και κατέβει και εν πνεύματι στα εν φυλακή πνεύματα για τα 33 αυτές ώρες, από τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα μέχρι τις 12 τη νύχτα της Αναστάσεως. Όσα χρόνια έκαμε εδώ εν τη ζωή κηρύττων και θαυματουργών, τόσες ώρες έκαμε στον τάφο κάτω. Και κήρυξε και εκεί μετάνοια. Και εφηρμόστε εκείνο που λέμε εμείς το Χριστός Ανέστη, το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε. Έδωκεν Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτο θάνατο πατήσας, και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Κατέβηκε, ζωοποίησε εκείνους που τον εδέχθησαν, που είχαν ακούσει το κήρυγμα του Ιωάννου που πήγε πρόδρομος κι αυτός στον Άδη, είναι και της εν Άδη ευαγγελίσει Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή, και ζωοποίησε αυτούς και έφτιαξε την πρώτη λεγόμενη εκκλησία, και έπειτα ο Πέτρος συν της άλλης την Πεντηκοστή προσέθεσε στα θεμέλια που έριξε ο Χριστός το μεγάλο Σάββατο στον Άδη. Ιστορία ολόκληρος η οποία μένει θα μένει. Και ο άνθρωπος, εγώ μακάρι να ήσουν και εσείς σαν και εμένα, μα δεν τρεπόμαστε να λέμε τέτοια λόγια? Άνθρωποι εξασφαλισμένοι για την αιωνιότητα στην κόλαση, και τολμούμε να πούμε ότι να μας πάρουν για παράδειγμα οι άλλοι, ή προβάλλουμε τον άντρα μας, ή προβάλλουμε τη γυναίκα μας, ή προβάλλουμε τα παιδιά μας. Ο άνθρωπος και να είναι με τη βοήθεια του Θεού κάπως κατάλληλος, που να μπορεί να τον τοποθετήσει ο Κύριος κάπου, και πάλι δεν πρέπει να έχει την τόλμη να πει ποτέ
ότι είναι κάτι. Δεν πρέπει να έχει την τόλμη. Το εγώ, ότι είναι η θέση να παρουσιαστεί στην κρίση μπροστά στο Θεό των αδέκαστων, αυτό είναι οσφορικό και τον αποβάλλει εκ προημίου των Θεών τον άνθρωπο από τη βασιλεία των ουρανών. Έστειλε λοιπόν τον πρόδρομον και κήρυξε μετάνοια. Μετανοείται, λέει, ίνγκηκεν η βασιλεία των ουρανών. Τι είναι αυτό πάλι? Από τι να μετανοήσουν? Δεν σας έχει κάνει αίσθηση η μετάνοια που κηρύττει ο Ιωάννης ο πρόδρομος? Έφυγε ο πρόδρομος και ήρθε ο Χριστός και βγήκε στο δημόσιο φύο και πήρε τη θέση του. Τι είπε ο Χριστός? Τι είπε όταν πρωτοκήρυξε ο Χριστός? Ξέρετε, μετανοείτε ίγκηκεν η βασιλεία του ουρανών και πιστεύσατε εις το Ευαγγέλιο. Προσέθεσε δύο λέξεις. Καλά, εσύ Θεός δεν ξέρεις να μας πεις τίποτα άλλο? Τι λένε οι πατέρες κάθε βράδυ εδώ που παραδίδουν την Εκκλησία στο Χριστό? Ξέρετε μέσα σε μια μυστική ευχή τι λένε? Εν μετανοία και εξομολογήσει παράλαβε. Πάλι είναι εδώ. Μετάνοια και εξομολόγηση. Τι λέμε στην εκρόσιμη ακολουθία όταν φεύγουμε? Εύρον καγώ δια της μετανοίας στην οδόν. Μαγική, όπως τα λέγαμε, λέξεις, η λέξη μετάνοια, η οποία λείπει από τους ανθρώπους, όπως είπα και το πρωί. Γιατί ζητάει λοιπόν μετάνοια? Δεν ζήτησε έργα. Μετάνοια ζήτησε. Από εκεί ξεκινάει. Διότι αν δεν υπάρχει μετάνοια, ούτε τα έργα δεν είναι όμορφα, δεν είναι καθαρά, δεν είναι άδολα, δεν είναι ανώθευτα, δεν περνάνε, δεν αντέχουνε στην κρίση του Θεού. Πού θε προερχόμεθα, αγαπητοί? Πού θε προερχόμεθα? Μας έκαμε ο πυφικός? Για δεν κάνει και τώρα που υπάρχουν και λιπάσματα και βιταμίνες. Πού θε προερχόμεθα? Ποιος μας έφτιαξε? Φυτρώσαμε έτσι? Για δεν φυτρώνουν και τώρα. Ποιος τον έφτιαξε τον άνθρωπο? Τι λέγει ο Παύλος? Εξενός αίματος πάντες. Όχι εκ δύο αιμάτων, εξενός αίματος. Διότι και αυτή η Εύα, από τις οποίες ερχόμεθα, είναι εκ του αίματος του Αδάμ. Ένας είναι ο γενάρχης. Αδάμ, από τον Αδάμ η Εύα. Και από το ζευγάρι η υπόλοιπος ανθρωπότης. Εμείς όλοι είμεθα απόγονοι του Αδάμ και της Εύας. Του αμαρτωλού Αδάμ και του αμετανοήτου. Γιατί εξώστη ο Αδάμ από... και η Εύα από τον Παράδεισο? Για πείτε μου. Λέγουν ορισμένοι. Διότι μάρτυσε. Σοβαρά, γι' αυτό εξώστη? Εγώ σου λέω όχι. Δεν εξώστη γι' αυτό. Αλλά και διότι δεν μετενόησε. Όπως και εμείς δεν θα κολλαστούμε γιατί αμαρτήσαμε στη ζωή μας, αλλά γιατί δεν μετανοήσαμε θα κολλαστούμε στην ζωή μας. Είμεθα απόγονοι ενός ανθρώπου που ημάρτησε αφενός, αλλά και δεν μετενόησε, έμενε αμετανόητος. Όταν λοιπόν γίνεται έξωσης λόγω αμαρτίας και αμετανοησίας, η επάνωδος τι πρέπει να έχει χαρακτηριστικά? Ή να έχει αναμαρτησία ή να έχει μετάνοια. Δια της ταυτοπαθίας. Εκεί που ο πρώτος άνθρωπος δεν μετενόησε, καλείται ο δεύτερος άνθρωπος, εάν θέλει ο απόγονος του, να γυρίσει πίσω, να μετανοήσει αυτός. Γι' αυτό ζητάει. Ξέρετε, λέει, Κύριοι, ότι είσαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, του αμετανοήτου αυτού και του αμαρτωλού. Εσείς λοιπόν μετανοήσετε να επιστρέψετε. Και ο άνθρωπος εξακολουθεί να μεταβιβάζει την ευθύνη. Φταίει ο παπάς, φταίει ο πατέρας, φταίει η κυβέρνηση, φταίει το εξωτερικό, φταίνει οι Εβραίοι, φταίει αυτοί. Εγώ μόνον δεν φταίω. Μεταβιβάζομαι την ευθύνη. Όπως μετεβίβασαν και αυτοί. Εγώ φταίω. Η Εύα που μου έδωσε φταίει.
Γιατί Φέβα το έκανες αυτό? Εγώ φταίω. Όφη φταίει. Καθαροί και οι δύο. Φταίει λοιπόν ο Θεός που έφτιαξε την Εύα και φταίει ο Θεός που έφτιαξε το φίδι. Δεν φταίει ούτε ο Αδάμ ούτε η Εύα. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς σήμερα. Ας εξετάσει ο καθένας τον εαυτό του και θα βρει ότι δεν φταίει. Έτσι πιστεύει. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν εφόσον εμένει να επιστρέψει? Γι' αυτό επιμένει και ζητάει στους απογόνους των ανθρώπων εκείνων που ημάρτησαν και δεν μετενόησαν. Μετάνοια ζητάει για να επιστρέψουν, εφόσον αναμαρτησία δεν μπορεί να επιτευχθεί. Και μάλιστα σήμερα που και παρά το βάπτισμα παραμένει ακόμη η κλίση του ανθρώπου προς την αμαρτία. Δεν μπορεί να αναχαιτιστεί 100% και τον αφήνει να παλεύει εκεί δια της μετανοίας και να αγωνίζεται να κρατηθεί στο σωστό δρόμο για να βρεθεί στη βασιλεία των ουρανών μια μέρα. Αυτός είναι ο λόγος που ζητάει μετάνοια και επιστροφή. Δύο άνθρωποι μας έβγαλαν και δύο άνθρωποι μας βάζουν. Να μου επιτρέψετε να σας πω επάνω στα δύο πρόσωπα αυτά. Σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτό το τέμπλο? Σας έχει απασχολήσει ποτέ για αυτή η πύλη λέγεται ωραία πύλη? Τι εργασία κάνει Θεοτόκος εκεί και τι ο Κύριος? Ακούστε λοιπόν μέσα στις άλλες ερμηνείες και μια δικιά μου. Αυτή λέγεται ωραία πύλη, διότι είναι η πύλη δια της οποίας επανέρχονται οι ψυχές εις τον Παράδεισον. Εκεί έπρεπε να είναι η Εύα και ο Αδάμ. Οι δύο αυτοί είχαν κλείσει τον Παράδεισο. Το τέμπλεο είναι η αμαρτία που έβαλαν μεταξύ Θεού και ανθρώπων οι δύο πρώτοι άνθρωποι. Εν την παρακοή τους οι δύο άνθρωποι μας έκλεισαν έξω από τον Θεό. Μπήκε η αμαρτία στη μέση και απέκοψε τον άνθρωπο από τον Θεό. Όταν ο Χριστός μας εσταυρώθη στο Γολγοθά, έξω της παρεμβολής, έξω των Ιεροσολύμων, το πρώτο θαύμα που έγινε έγινε μέσα στα Ιεροσόλυμα. Τι ήταν το πρώτο θαύμα? Έχετε εγγύψει ποτέ σας στα γραφάς? Το καταπέτασμα του ναού εσκίστη από άνωθον έως κάτω. Δηλαδή η σταύρωση του Χριστού μας και η θυσία έγινε αιτία συνθηκολογήσεως των ανθρώπων μετά του Θεού. Όχι του Θεού μετά των ανθρώπων, των ανθρώπων μετά του Θεού. Διότι ο Θεός κατά των θείων Χρυσόστομων ουδέποτε εχθραίνει. Θεός ουδέποτε είναι εχθρός των ανθρώπων. Οι άνθρωποι γυρίζουν τα οπίστια τους στον Θεό. Και πλέον έχουμε την επαφή, τα Άγια των Αγίων εμείς. Παναγία μας και ο Χριστός μας είναι αυτοί οι οποίοι αντεκατέστησαν τους δύο πρώτους. Αυτή είναι η νέα Εύα που υπήκουσε εκεί που η πρώτη παρήκουσε. Αυτή είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Και αυτός είναι ο νέος Αδάμ κατά τον Παύλον στο 15ο πρώτης προς Κορινθίους, ο οποίος έγινε υπήκουος μέχρι θανάτου δε σταυρού. Και τι έγινε τώρα? Τες πρεσβείες Θεοτόκου ο σωτήρης μας σώζει. Σώσον ημάς Ιε Θεού. Αυτά λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Και αυτόν τον ρόλο έχουν και αυτό εξυπηρετούν. Και έρχεται ο ποτέ νεκρός, ο αποκεκωμένος άνθρωπος για τον πρεσβειών της Παναγίας Μητρός και επικοινωνεί με τον Χριστόν και λαμβάνει το εισιτήριον και εισέρχεται εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Βλέπετε τι έχει εκεί κάτω στα δημόθυρα των Ευαγγελισμών. Τι δηλαδή? Ότι ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός της Παρθένου. Γιατί? Είναι ο άνθρωπος ξαναγίνει Υιός του Θεού. Δεν είναι τυχαία γεγονός. Είναι ευαγγελία. Ευαγγελισμός είναι σύνθετος η λέξη. Ευαγγελία. Η αγγελία η καλή προς τον άνθρωπον είναι
ότι ο Υιός του Θεού θα γίνει Υιός της Παρθένου. Από εδώ λοιπόν οι άνθρωποι θα εισέλθουν. Οι δύο αυτοί, οι πρώτοι, έκλεισαν τον Παράδεισο και οι δύο αυτοί ίνιξαν τον Παράδεισο. Έχετε δει που έχουν τοποθετήσει την Παναγία μας πίσω από την Αγία Τράπεζα στην Αχιβάδα, πλατιτέρα. Η πύλη του ουρανού είναι αυτή που ίνιξε τον Παράδεισο ξανά. Γέννησε αυτόν που ίνιξε τον Παράδεισο και ξαναπερνούν οι άνθρωποι στον Παράδεισο. Γι' αυτό και η συνθηκολόγηση του ανθρώπου θα γίνει εδώ, με τις πρεσβείες της Θεοτόκου. Παναγία μας αντικατέστησε την Εύα και ο Κύριος μας αντικατέστησε τον Αδάμ. Εάν ο άνθρωπος δεν συνθηκολογήσει με τον Χριστό στον κόσμο τούτον και δεν έρθει εδώ να επικοινωνήσει μαζί του, δεν θα περάσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε από εκεί μπορεί να πάει, ούτε από εδώ μπορεί να πάει. Έχετε ήδη ότι ένθεν και εκείθεν υπάρχουν δύο αρχάγγελοι. Γιατί είναι οι αρχάγγελοι εκεί? Για να μην μπουν λαϊκοί μέσα? Όχι, συμβολικός είναι ότι φυλάτουν την πύλη. Όχι από εδώ, όχι από εκεί, από εκεί θα πας. Και πηγαίνει η κυρία να πάρει ζέση από εκεί, να την πάει στο σπίτι για να σώσει. Εδώ θα έρθει, θα ταπεινωθεί, εδώ θα έρθει. Κανένας άλλος τρόπος δεν υπάρχει να επιστρέψει ο άνθρωπος στον Παράδεισο. Και χαρά στον άνθρωπο ο οποίος θα χρησιμοποιήσει αυτήν την ωραίαν πύλη, διότι θα κάνει ωραίαν πράξη στον εαυτόν του, στην ψυχή του. Δεν θελήσαμε ποτέ να διαβάσουμε. Σήμερα επιθύνθη η γνώση. Πέτρεψε ο Θεός και βγήκανε τόσα πατερικά βιβλία λόγω της καταθλίψεως αυτής των 400 ετών, λόγω της τουρκοκρατίας. Είχαμε καλυφθεί. Η Ορθοδοξία μας είχε υποστεί προσχώσεις, είχε χαθεί. Και τελευταίως γίνονται πάλι προσπάθειες να μας θάψουν. Όμως έχει τους ανθρώπους του από τα Σμονάς και από την πόλη ακόμη σήμερα να βγαίνει στην επιφάνεια, να πετάνε τις λάσπες αυτές που ρίχνουν ορισμένοι και να βγαίνει επάνω η σωστή Ορθοδοξία. Διότι ο άνθρωπος σώζεται τη βοηθεία τριών πραγμάτων: του Ορθοδόξου άμβωνος, της Βυζαντινής Υμνολογίας και της Βυζαντινής Αγιογραφίας. Διότι όταν αύριο εσείς με τη βοήθεια του Θεού θα ιστορήσετε τον ναόν αυτόν ολόκληρον, εκεί επάνω στον Παντοκράτορα θα ειδείτε εκείνα που σας είπα απόψε για την Παναγία και για τον Τίμιο Πρόδρομο. Μετά τον Παντοκράτορα το Χριστό μας, τον πρώτο κύκλο μεταξύ των αγγέλων, θα ειδείτε την Παναγία και τον Τίμιο Πρόδρομο και θα διερωτηθείτε και θα πείτε: τι δουλειά έχει η Παναγία εδώ πάνω μέσα στους αγγέλους? Και εντούτοις Θεός την είχε μέσα στο μυαλό του από τότε. Και τι δουλειά έχει ο Τίμιος Πρόδρομος? Ο Θεός την είχε, τον είχε και έγραψε κιόλα ότι θα έρθει κάποια μέρα. Και φωνή βόντος σε διερήμο, και την άλλη που λέει στο Μαλαχία ότι είναι αυτός που θα στείλω προ προσώπου μου. Και τότε θα δει πως οδηγείται με ένα τρίπτυχο στο σωστό δρόμο. Για τους τρεις δρόμους αυτούς, για το τρίπτυχο αυτό, έχει χυθεί πολύ αίμα να διατηρηθεί, που πάνε να μας το απαλείψουνε, να μας το σβήσουνε κατά διαφόρους τρόπους, ώστε ο άνθρωπος να μένει στο σκοτάδι και να νομίζει ότι με τον τρόπο του θα κατορθώσει να φτάσει στον ουρανό. Να προσεύχεστε λοιπόν να διατηρηθεί η ορθή πίστης με τα υπόλοιπά της, ώστε να έχουμε το σωστό δρόμο, εκείνος ο οποίος θα μας φτάσει μια μέρα εκεί που είναι ο προορισμός εκάστου ανθρώπου να φτάσει. Αυτός είναι λοιπόν ο τρόπος, ο λόγος για τον οποίο ζητάει μετάνοια, διότι ομιλεί προς έναν άνθρωπο απόγονον αμετανοήτου αμαρτωλού και αμετανοήτου ανθρώπου. Τώρα, τι είναι τρόπο? Λέγουν και οι μεν μετανοούν και οι δε μετανοούν. Και ο Προτεστάντης λέει μετάνοια και ο Ορθόδοξος λέει μετάνοια. Όχι έτσι. Του Ορθοδόξου η μετάνοια δεν είναι όπως είναι του Προτεστάντου. Το μυστήριον δεν είναι μετάνοια,
Είναι μετάνοια και εξομολόγησης. Για διάβασε τα περιστατικά του ασώτου ιού. Μετενόησε ο άσωτος και στάθηκε εκεί. Μετανοώ για αυτό που έκαμα και γύρισε στον ουρανό. Όχι. Επέστρεψε, επήγε ταπεινώθη, είπε έφτεξα, ζήτησε να μην ξαναγίνει παιδί του και δέχτη όλα τα υπόλοιπα. Του πεβγάλανε αυτά από πάνω του, του βάλανε καινούρια και στη συνέχεια τον πήγανε εν θαυμός χωσοσιτευτός. Μια ολόκληρος διαδικασία και ιεροτελεστία για έναν άσωτο που κατά κάποιον τρόπον και εμείς είμαστε άσωτοι. Σήμερα δυστυχώς το μυστήριο έχει χωριστεί. Έχουμε μετανοημένους και ουδέποτε εξομολογημένους. Έχουμε εξομολογημένους και ουδέποτε μετανοημένους. Είναι λίγοι οι μετανοημένοι και οι εξομολογημένοι. Εγώ λέει μετενόησα, δεν ξέρω να το κάνω αυτό. Το εξομολογήθηκες? Όχι, δεν το εξομολογήθηκα. Μα εφόσον εχρέωσες, τι από τώρα και αν παίρνεις της μετρητής εκείνα που έχεις χρεώσει, ποιος θα τα πληρώσει? Τα βερεσέδια σου ποιος θα τα πληρώσει? Είναι γραμμένα, όπως έλεγα προχθές, είναι γραμμένα στη συνείδηση, στο χαρτί του σατανά και στο χαρτί του αγγέλου σου. Είναι γραμμένα. Δεν τα εξαλείφει κανένα έργο, όχι σε ποιότητα ούτε σε ποσότητα. Εάν παραδεχθούμε ότι όλα τα αγαθά έργα από άβελ του δικαίου μέχρι του τελευταίου δικαίου της συντελείας των αιώνων περάσουνε στο φάκελο ενός ανθρώπου, ούτε μία αμαρτία τόσα δά δεν πρόκειται να τους σβήσουνε. Οι αμαρτίες συγχωρούνται δια της μετανοίας και εξομολογήσεως και τα έργα του αμείβονται και αξιοποιούνται κατόπιν. Δεν υπάρχει τρόπος άλλος. Φαίνεται καθαρά στην υπόθεση του ασώτου ιού. Ο άσωτος ιός μετενόησε, εφόσον έλεγε πως η μίσθη του πατρός μου περισσεύου συναρτών, εγώ λοιμώ απόλυμε. Μέχρι εκεί και τα άλλα που είπε, ότι θα γυρίσω, πρέπει να κάνω, πρέπει να φτιάξω, είναι μετάνοια. Αλλά όταν έβαλε στο δεύτερο Αναστάς και Αναστάς επορεύτη προς τον Πατέρα, εκεί είναι κοινοποίηση της μετανοίας. Η μετάνοια είναι μία απόφαση. Ουδε μία δε απόφαση ισχύει αν ευκοινοποίησεως. Δεν ξέρω αν έχετε κερδίσει καμιά δίκη καμιά φορά που είχε ως περιεχόμενο κάποιο συμφέρον και πήγατε έπειτα να εισπράξετε από το ταμείο εφόσον κερδίσατε την υπόθεση και ακούσατε από τον ταμείο ότι δεν μας κοινοποιήθη καμία απόφαση. Διαβάσετε σας εφημερίδας ότι ξύθη η σύνταξή σας, αλλά κοινοποίηση δεν είχε φτάσει στο ταμείο. Δεν μας κοινοποιήθη καμία απόφαση. Μα βγήκε η απόφαση, το διαβάσαμε κλπ. Εμάς δεν κοινοποιήθη. Αυτό είναι. Το ότι μετανοώ το δοντάκαμα καλά είναι καλό. Αλλά από τη στιγμή που όμως που δεν πηγαίνω να κοινοποιήσω αυτή μου τη μετάνοια στο πρόσωπο το εντεταλμένο, από εκεί και έπειτα δεν έχω κάνει τίποτα. Πολλοί άνθρωποι χωρίς καμιά μετάνοια ή με μετάνοια χωρίς εξομολόγηση φτάνουν στη Θεία Κοινωνία. Δεν διδάσει αυτό όμως ο Χριστός? Αν παραδέχεσαι ότι είσαι άνθρωπε άσωτος Υιός, θα ακολουθήσεις του ασώτου Υιού. Ο Χριστός μας με το κοστούμι της χειροκαλύβης επέρασε τον άσωτο στην τράπεζα εν θαυμόσχος? Όχι. Την έβγαλε την πρώτη στολή τη λερωμένη, του έβαλε καινούρια στολή και τότε προσήλθε. Μήπως θα θέλετε να μάθετε ποια είναι η καινούργια στολή του ασώτου? Να σας την πω. Εκείνη που σας έδωσε στο βάπτισμα η Εκκλησία. Ο άνθρωπος γεννιέται από τη μάνα του γυμνός και μαύρος. Και αν είναι αρσενικός λέγεται δράκος στη λαϊκή θεολογία, και αν είναι θηλυκός λέγεται δρακούλα. Και όσο μένει αβάπτιστος, άταφος. Άταφος πάνε να πει αβάπτιστος. Γιατί βάπτισης δεν είναι κουμπαριά. Βάπτιση είναι μυστήριο. Θάπτεται ένας νεκρός πνευματικός και ανίσταται ένας καινούριος άνθρωπος.
Τη στιγμή που θα ταφεί αυτός, θα γίνει ένας καινούριος άνθρωπος. Εκείνη τη στιγμή διαβάζουνε κάτι ρούχα, θα δείτε λευκά οι πατέρες, και λένε «Χιτώνα μη παράσχου φωτεινών ο αναβαλόμενος». Το ενδύει, το φωτισθέν, το βαπτισθέν. Τι είναι αυτό? Είναι το ρούχο που έχασε της ψυχής του ο Αδάμ εν την παρακοή του. Και αυτό καθό απόγονο του Αδάμ έρχεται τώρα, και ο Χριστός, πιστεύοντας στο Χριστό, όσες Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενεδίσαστε, το ενεδύει το παιδί αυτό ολόλευκα, και η ψυχή του τώρα από μαύρη, που είναι το κατοικητήριο του Σατανά, γίνεται τώρα λευκή και κατοικητήριο του Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου. Ίσως να σοκάρεστε με τα λόγια που σας λέγω κατοικητήριο του Σατανά. Για το ορισμένες αδάης μητέρες λένε αγγελούδι. Όχι αγγελούδι εφόσον είναι αβάφτιστο. Ούτε και βαφτισμένο εφόσον ευαφτίσει αγγελούδι. Διότι το υποτιμάς όταν το λες αγγελούδι. Τι είναι ο άγγελος μπροστά στον άνθρωπο? Πόσον ο άνθρωπος έχει αγγέλους υπηρέτας. Το ξέρεις ότι οι άγγελοι μας υπηρετούν? Εσταυρώθηκε για κανέναν άγγελο ο Χριστός? Κοινωνεί σώμα και αίμα άγγελος. Ο άνθρωπος είναι πολύ ψηλότερα από τον άγγελο. Ο ιερεύς είναι πολύ ψηλότερα από τον άγγελο. Είναι βλασφημία αυτή. Υποβιβάζεις. Τη στιγμή λοιπόν εκείνη του φορεί λευκά. Έχετε παρακολουθήσει τι λέει η Εκκλησία μας για αυτό το ρούχο το πνευματικό που έχασε ο Αδάμ? Ελάτε τη Τυρινή το βράδυ εδώ την παραμονή το Σάββατο και θα ακούστε να θρηνολογεί ο Αδάμ και να λέγει «Στολήν θεοήφαντον απεξεδίθινο τάλας εγώ». Η χάρη σε αυτή τη βλέπει θεοήφαντον απεξεδίθινο. Τι έχασε? Γυμνός ήτανε. Έχασε την χάρη και πήγε και εκρύβει και έφτιαξε τα μπικίνι τα δικά μας σήμερα, τα φύλλα της οικής, να κρύψει τη γύμνια του. Αυτός που δεν φοβόταν από τίποτα. Αλλά από τη στιγμή που έχασε την χάρη, τα πράγματα άλλαξαν. Ερχόμενος λοιπόν ο άνθρωπος μετά το βάφτισμα με το λευκό του αυτό ρούχο, ενδεδειμένος με την χάρη του Θεού, είναι υποχρεωμένο να το διατηρήσει. Όμως μέχρι την ως το διατηρεί. Όταν φτάσει 12, 13, 15 ετών, που αρχίζει ο εγωισμός, ο εσωτερικός και ο εξωτερικός, που αρχίζει η σάρξ να θέλει τα δικά της και ο κόσμος και το συμφέρον το δικό του, γυρίζει στον Χριστό που γρηγορότερα για λογαριασμό του ο νουνός του είχε πει ότι αποτάσσεται το Σατανά και συντάσσεται το Χριστό. Γυρίζει στον Χριστό και του λέγει «Αποτασσομέση Χριστέ». Γιατί παιδί μου με αποτάσσεσαι? Θα πάω με το διάβολο. Θα πας με το διάβολο. Γιατί? Χθες είπες «Αποτασσομέση Σατανά και συντασσομέση Χριστέ». Και εγώ σου έδωσα το λευκό αυτό κουστούμι της ψυχής και σε ενέγραψα σε βίβλο ζωής. Σήμερα πώς μετατρέπεις? Σήμερα πώς λες «Αποτασσομέση Χριστέ και συντασσομέση Σατανά»? Μα εσύ ζητάς παρθενίαν. Εγώ θα πάω με το διάβολο που λέει «Κατεστημένο η παρθενία, κάτω η παρθενία». Εσύ μου ζητάς παιδιά Χριστέ. Εγώ θα πάω με το διάβολο που δεν θέλει παιδιά. Εσύ μου ζητάς νηστεία. Εγώ θα πάω με το διάβολο που δεν θέλει νηστεία. Εσύ μου λες με το σταυρό στο χέρι. Εγώ θα πάω με το διάβολο που δεν θέλει. Μην σπέβεις, βγάλε μου το κοστούμι και βάλ το εκεί. Βγάλ το μου το ρούχο αυτό. Τη χάρη μου φέρ την εδώ. Και πήγαινε. Βάλε άνθρωπε όσα κοστούμια θέλεις. Φτιάξε όσες τουαλέτες θέλεις. Σύγχρονες και μη. Της μόδας και όχι. Και φανού στον κόσμο όπως θέλεις. Είσαι γυμνός και τετραχυλισμένος στα μάτια του Θεού. Και όταν ποτέ επιστρέψεις μετανία σαν τον Άσο το Υιό, τότε ο άγγελος θα δοθεί εντολή. Φέρ του τη στολή την πρώτη που του φυλάμε μέσα αυτού του ασώτου. Αυτή είναι η περίπτωση. Πολλοί από εμάς, παρότι πολιτευόμεθα εις τον κόσμο, αλληλογραφούμε λεγόμεθα κύριοι κλπ, έχουμε ένα σεβασμό και ούτω καθεξής, είμαστε γυμνοί και τετραχυλισμένοι στα μάτια του Θεού. Διότι είμαστε μετανόητοι και είμαστε γυμνοί στα μάτια του Θεού. Και το κοστούμι μας περιμένει εκεί, στην ματιοθήκη την πνευματική του Θεού. Περιμένει να μετανοήσει ο άνθρωπος και να του ξαναεπαναχωρηθεί το κοστούμι αυτό για να παρουσιαστεί. Διαβάσετε τη γραφή να βρείτε το γάμο των μεγάλων, που επάντρευε το παιδί του και μπήκε μέσα να ειδεί τους ανθρώπους, και πάει σε ένα τραπέζι, λέει, που υπήρχε ένας, μη έχουν ένδυμα γάμου.
«Ετέρε, πώς εις ήλθες όδεμη έχων έν δημαγά μου». Μπήκε με το κουστούμάκι του αυτός, εγώ έπαιρνα αυτό. «Ας εντύσει ο Χριστός, φορέσει του Χριστού το ένδυμα, θα πληθείς δια του αίματος του Χριστού, θα φορέσει αυτό το κοστούμι που δίδει ο Χριστός για να περάσεις για τη Βασιλεία των Ουρανών». Αυτό δίεται στη μετάνοια και στην εξομολόγηση. Φέρτε του λοιπόν τη στολή την πρώτη, βγάλτε του το πρώτο και τώρα ας περάσει μέσα στο μόσχο το σιτευτό. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτή την εργασία του φέρτε του, του κάντε το κλπ, την κάνει ο κλήρος. Την κάνει ο ξενοδόχος αυτός που σας έλεγα χθες το βράδυ όσες είμαστε μαζί. Αυτός την κάνει. Αυτού του εδόθη εντολή του δεσμήν και λύει. Όταν ο Χριστός μας ανέστη το ίδιο βράδυ που έστει στο μέσον και κλεισμένο των θυρών ελείποντος του Θωμά, μετά τα δύο χέρια που τους είπε «Ειρήνη ημίν και ειρήνη ημίν», στέκεται και του λέγει «Καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς». Λάβετε πνεύμα Άγιον. Τι να το κάνουμε. Αν την οναφείτε αμαρτίες, αφίεται αυτής. Αν την κρατείτε και κράτητε. Καλά. Δεν είχες τίποτα άλλο να μας φέρεις από τον Άδη. Πάλι για αμαρτίες μας μιλάς. Αυτό είναι το θέμα. Η σταυρική μου θυσία, η καθοδός μου στον Άδη, η ανάστασή μου, η αναλυψή μου και η δευτέρα μου παρουσία, αντικείμενο πάντοτε θα έχει την αμαρτία. Η αμαρτία με σταύρωσε. Από τότε που διάβασα αυτή τη λέξη που είπε στην Εύα, «Τι ούτω επίησας». Μες την Εδέμ της Παναγή της Εύας της είπε, σαν να της έλεγε επιτρέψετε μου τα λόγια, «Κακούργα, τι έκαμες, να ξέρεις τι έκαμε αυτό το χέρι, ότι σταυρώνει ένα Θεό, σταυρώνει αυτή την ώρα, σταυρώνει τον Θεό. Να ξέρεις τι έκανες με το άπλωμα αυτού του χεριού που έκανες επάνω». Πού να καταλάβει ο άνθρωπος. Δεν βλέπουν αυτά τα μάτια τα σαρκικά, τα διεφθαρμένα του 20ου αιώνα. Τι πάνε να πει σταυρική θυσία του Ιησού. Δεν βλέπει αυτό το πράγμα. Τι πάνε να πει. Για να μας φυλάξει, να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη του. Να μην βρεθούμε. Τι ούτω επίησας κακούργα. Να ξέρες. Εορτάζουμε Μεγάλη Παρασκευή. Πού είναι η Μεγάλη Παρασκευή? Οι ρίζες εσύ είναι μέσα στην Εδέμ. Μέσα στην Εδέμ να κουνήσεις τη Μεγάλη Παρασκευή είναι μέσα στην Εδέμ. Πού είναι ο Βαγγελισμός? Μέσα στην Εδέμ. Εκεί εφυτεύτηκε. Πού είναι τα Χριστούγεννα? Πού έχει μιλήσει? Μέσα στην Εδέμ. Εκεί που όταν έχει μπροστά του δυο ανθρώπους και τον διάβολο, εκεί έχουν συζητηθεί όλα. Τα οποία μένουν θαμμένα με πείσμα εκεί πέρα. Από τον πανούργο αυτό διάβολο. Το να εύχεστε και να προσεύχεστε, βγάλει ανθρώπους ο Θεός επάνω, να ξεσκεπάσουνε το έργο του που έκαμε. Διότι αλλημονόμαστε αν μείνει θαμμένο αυτό το ανεπανάληπτο που έκαμε ο Θεός για τον άνθρωπο. Δεν ξέρει ο άνθρωπος τι είναι. Έχει τη γνώμη ότι ήρθε στον κόσμο να φάει τις μελιτζάνες και να αναπνεύσει το οξυγόνο και να αποπνεύσει το ήλιο του Θεού. Αυτός είναι ο Θεός μικρός άνθρωπος. Αυτός είναι ο λόγος που χρειάζεται και σε αυτόν εδόθηκε η εντολή. Αυτοί οι Απόστολοι που πήρανε την εντολή τη δώσανε σε άλλους και οι άλλοι τη δώσανε σε άλλους δια της χειροθεσίας και υπάρχει μέχρι τη σήμερον. Γι' αυτό και ορισμένοι πνευματικοί, παρότι μπορεί να σε καθοδηγήσουν πνευματικώς, δεν σε εξομολογούν γιατί δεν έχουν την εντολή, την εξουσίαν του δεσμήν και λύν. Είναι ορισμένοι από τους αρχιερείς μας με ενταλτηρίους επιστολάς απεσταλμένοι που εξομολογούν για λογαριασμό των αρχιερέων, διότι ήταν των Αποστόλων το δικαίωμα του δεσμήν και λύν, των 12, δεν ήταν των 70 και του δίδει αυτού το δικαίωμα. Λέει παιδί μου, εγώ δεν είμαι εξομολόγος, πήγαινε στον εξομολόγο. Και υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που έχουν ψυχήν αθάνατον και δεν το ξέρουν ότι έχουν ψυχήν αθάνατον και δεν έχουν γιατρό για την ψυχή τους.
Ετοιμάζονται για τα Χριστούγεννα και κοιτάζουνε τι θα φορέσουνε, τι θα φτιάξουνε, τι έπιπλα θα έχουνε, τι γλυκά θα σερβίρουνε, ποιοι θα έρθουνε ή πού θα πάνε. Αναφορικώς με την αθάνατο ψυχή δεν γίνεται καμία προετοιμασία. Πολλοί θα έρθουν άνευ μετανοίας και εξομολογήσεων να κοινωνήσουν και θα προσθέσουν ένα καρκίνο ακόμη στην ψυχή τους επάνω. Ένα θανάσιμο αμάρτημα στας άλλους θανασίμους αμαρτίας που υπάρχουν εκεί. Δικαιολογίες ότι είναι αμαρτωλοί οι παπάδες, αυτά είναι αστεία. Είναι χιλιοτραγουδημένα αυτά τα πράγματα. Ου πάντα σιρωτονεί ο Θεός, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, αλλά δια πάντων ενεργεί. Τι θέλει να σου στείλει άγγελο να εξομολογηθείς? Θα σου κόψει το κεφάλι όταν ακούσει ο άγγελος τις αρκικές σου αμαρτίες και τις ατασταλίες σου. Δεν τις καταλαβαίνει αυτές. Και σε έχει αφήσει στον σαρκικόν αυτόν άνθρωπο, όχι και αυτός τα ελαττώματά του, όχι και αυτός τα δυναμίες του, για να σου παρασταθεί, για να σε βοηθήσει. Ή την γυνικούντες, λέγει επίσης η χρυσή αυτή γλώσσα, και οι στάφτην ποιούντες στην διατριβή, τα εν ουρανείς διοικείνε πετράπησαν. Ναι, αυτός ο παπαδάκος ο αμαρτωλός εκεί έχει δικαίωμα, του το έδωσε ο Χριστός δια της διαδοχής, να διοικεί πράγματα που είναι στον ουρανό. Δικαίωμα που δεν έχουν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Πάρε έναν άγγελο να σε συγχωρέσει, δεν έχει δικαίωμα. Αυτός ο παπαδάκος έχει το δικαίωμα, ας είναι αμαρτωλός. Ας είναι λιγδωμένο το ράσο του, ας είναι το πετραχύλι του τετριμένο. Ας μην ξέρει να διαβάσει καν από τη φυλάδα. Ξέρει να άλλος ο εξεταστής πίσω από εκεί. Αμαρτίες του είναι δικές του. Με τεχνάσματα του σατανά αυτά που μας κρατάει κατά κάποιον τρόπο. Άλλοι ντρέπονται να τα πούνε. Να ντρέπεσαι όταν αμαρτάνεις και να μην ντρέπεσαι όταν πρόκειται να κάνεις σέμετο το δηλητήριο που σου έχει βάλει ο σατανάς. Ξομολογούσε ένας γέροντας κάποτε και βλέπει απ' έξω σε μερικούς ένα ψηλόν και περιφέρεται στους εκείνους που παίρνουν να ξομολογηθούν. Τι θέλεις εσύ, του λέει εκεί. Δεν έβλεπε κανείς κανένα τίποτα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, τι είσαι εσύ και τι θέλεις εκεί? Να σου ένας ψηλός. Λέει, εγώ είμαι σατανάς. Χριστός και Παναγία, σατανάς εδώ? Αν πού θα πάει, στα μπέλια? Τα έχει τακτοποιήσει τα μπέλια του. Τι θέλεις εδώ και τι κάνεις? Εδώ ήρθα, λέει, κάτι να δώσω. Τι να δώσεις? Κάτι, λέει, που τους είχα πάρει. Τι τους είχες πάρει? Τους είχα πάρει, λέει, την τροπή. Και τώρα τι γίνεται? Ήρθα να τους δώσω πίσω. Γιατί την είχες πάρει τότε? Για να αμαρτάνουν. Γιατί την είσαι πίσω? Για να ντραπούν να τα πούνε σε σένα, να ξαναμείνουν σε μένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έτσι μένουν τα πράγματα. Θα ήθελα, λοιπόν, επί τη ευκαιρία των Αγίων Εορτών, που είναι ημέρας και περίοδος που προσφέρεται και σε όλους μας υπενθυμίζει για ποιο λόγο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, κανένας μας να μην λείψει από το προσκλητήριο αυτό, να πάρει το εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών που προσφέρεται δωρεάν, αλλά να καθαριστεί πρώτα στη μετάνοια, να αγαπήσει με τον συνάνθρωπο.